Παρέμβαση στο μεγάλο σκάνδαλο που αφορά στη συνταξιοδότηση εργαζόμενων στα συνεταιριστικά εργοστάσια με εικονικά ένσημα έκανε ο πρώην βουλευτή και εργαζόμενο τη ΕΒΑ Σωτήρη Στολίδη, μιλώντα στην εφημερίδα Θράκη. Ο κύριος Στολίδη απευθύνει ευθείε βολέ κατά του πρώην Υπουργού Αγροτική Ανάπτυξη, καθώ όπω τονίζει χαρακτηριστικά το πρόβλημα άρχισε να δημιουργείται όταν οι ελεγχόμενε από τον κύριο Κοντό διοικήσει άρχισαν να εφαρμόσουν αυτό που ονομάζουμε φιλοσοφία κοντού, δηλαδή να ενθαρρύνουν του εργαζόμενου να βγαίνουν Στη σύνταξη, διευκολύνοντας του με εικονικέ απολύσει. Έτσι, λοιπόν, οι εργαζόμενοι συνταξιοδοτήθηκαν μόλι τα 45 με 50 του χρόνια σε βάρο των ίδιων των επιχειρήσεων και του Ταμείου των Εργαζομένων. Εκεί, λοιπόν, βρήκε πρόσφορο έδαφο και το κύκλωμα που ζημίωσε το ΙΚΑ ...έναν αμοιβή χρεώνοντας του με ένσημα επιχειρήσεων που είχαν κλείσει. Όλα τα παραπάνω οδήγησαν του εργαζόμενου σύμφωνα με τον κύριο Στολίδη σε τραγικό αδιέξοδο, αφού από τη μία καλύπτονται χιλιάδε ευρώ που έλαβαν από τι συντάξει και από την άλλη θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα ποινικά δικαστήρια με την κατηγορία του κακουργήματο. Μάλιστα, όπω τονίζει ο πρώην βουλευτή, το κύκλωμα είχε αποθρασυνθεί τόσο ώστε να βγάζει ένσημα σε ανθρώπου από το διάστημα που υπηρετούσαν στο στρατό ή ήταν ακόμη στο σχολείο. Ωστόσο, ο κύριο Στολίδη θεωρεί ότι όλη αυτή την απάτη δεν θα πρέπει να την πληρώσουν οι εργαζόμενοι, αλλά η Καθώ το να αφαιρεθούν οι συντάξει από του δικαιούχου ισοδυναμεί με το κλείσιμο δύο ακόμη συνεταιριστικών βιομηχανιών. Έτσι, ο κ. Στολίδη ζητά να αναλάβουν τι ευθύνε του όσοι είναι σήμερα στα πράγματα, προκειμένου να βρεθεί μια λύση που να προστατεύει όσου είναι αθώοι σε αυτή την ιστορία, δηλαδή τη μεγάλη πλειονότητα των πρώην στα συνεταιριστικά εργοστάσια αλλά και στον τόπο μα.